Την Παρασκευή αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΣ Γιάννενα με την παρουσία του Γιώργου Χριστοβασίλη λίγο πριν οι παίκτες αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Για ορισμένους βέβαια τα νέα δεν πρόκειται να είναι ευχάριστα, καθώς ο Γιώργος Παράσκος παρέδωσε ήδη την αναλυτική έκθεση στον πρόεδρο για τους παίκτες που επιθυμεί να παραμείνουν στο ρόστερ και για εκείνους που δεν τους θεωρεί απαραίτητους. Όπως είναι ευνόητο, από την ΠΑΕ δεν διαρρέει το παραμικρό σχετικά με τα ονόματα. Εκείνο όμως που είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο αναφέρεται στους ξένους ποδοσφαιριστές, καθώς κανείς από τους Λατινοαμερικάνους, πλην ίσως του Ριμόλντι, δεν πρόκειται να παραμείνει στον ΠΑΣ. Η ομάδα επέστρεψε από το Βόλο, όπου έδωσε το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, αποσπώντας ισοπαλία με 1-1 από τον τοπικό Ολυμπιακό. Το μέλλον του ΠΑΣ βροντοφώναξε παρόν για μία ακόμη φορά, με τον Μίλτο Μάστορα να χρησιμοποιεί νεαρούς παίκτες που άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Μετά τον Κώστα Παπά που αγωνίστηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ντεμπούτο πραγματοποίησε και ο Κολλιός, ενώ ο Ευρυπίδης Γιάκος στο δεύτερο παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε στο πρωτάθλημα πέτυχε το μοναδικό τέρμα της ομάδας. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ είχαν ρεπό, ενώ αύριο και την Πέμπτη θα δώσουν δύο φιλικά με την ομάδα νέων. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση ή θα ειδοποιηθούν απλά οι ποδοσφαιριστές να συναντηθούν με τον πρόεδρο που θα ανακοινώσει και τα δυσάρεστα σε εκείνους που δεν θα συνεχίσουν την καριέρα τους στα Γιάννενα.